Και ο λόγος σας σε αυτό το κομμάτι έχει ίδια τη βαρύτητα. Εσείς τι λέτε για το άνοιγμα των σχολείων? Λέω ότι πρέπει η αδίποτε απόφαση να έχει ως βασικό κριτήριο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Τόσο καιρό οι πολίτες, η κοινωνία έκανε το παν για να διασφαλίσει την δημόσια υγεία. Και είναι λάθος να πριτανεύσουν άλλα κριτήρια. Τα καταλαβαίνω, τα ακούω σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι το θέμα της οικονομικής επανόδου, της επανακίνησης οικονομίας. Σημαντικό, αλλά το σημαντικό, καθοριστικό, γιατί το επιλέξαμε και εμείς, όπως θυμάστε, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι ανάμεσα στην οικονομία και τη δημόσια υγεία, πλέον δημόσια υγεία. Πρέπει να παραμείνει η δημόσια υγεία. Άρα λέτε να ακούσει η κυβέρνηση τους ειδικούς, τον κύριο Τσιόδρα και την ομάδα του. Και οι ειδικοί να αποφασίσουν με αυτό το κριτήριο και όχι με πολιτικά κριτήρια. Α, το φοβάστε? Διότι δεν το φοβάμαι. Ξέρω, βλέπω σε όλο τον κόσμο τι γίνεται. Διχάζονται οι ειδικοί για τα ζητήματα αυτά. Όχι πάντοτε για ζητήματα επιστημονικών διαφωνιών. Πιστεύετε αλλά για ότι και διαφωνίες. Στην Ελλάδα μπορεί οι ειδικοί να δεχθούν πιέσεις από την πολιτική ηγεσία να επισπεύσουν το άνοιγμα των σχολείων? Δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα. Να. Μέχρι στιγμής καλά έχουμε πάει. Να. Αλλά είναι μια στιγμή δύσκολη, μια καμπή. Mm. Που μπαίνουν διάφοροι πειρασμοί για να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των κυβερνώντων. Η απόφαση είναι πολιτική και θα ληφθεί από την κυβέρνηση. Να. Να μην έχουμε λοιπόν ως ας πούμε προπέτασμα τους λοιμοξιολόγους. Αυτά που την άποψή τους, ακούω δημόσια διαφορετικές απόψεις ανάμεσά τους. Να πω μια κορυφαία διαφορετική άποψη. Ο κύριος Μόσιος, που είναι ο εκπρόσωπος κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς. Ναι, βεβαίως. Έχει διατυπώσει την άποψη ότι πρέπει να ανοίξει μόνο η τρίτη λυκείου. Να. Και η κυρία Κοτανίδου περίπου το ίδιο είπε νωρίτερα εδώ στο εκπομπή. Μάλιστα. Και άλλοι. Ο κύριος Τσιόδρας είχε μια άλλη άποψη χθες. Να ανοίξουν όλοι σιγά-σιγά. Τα σέβομαι αυτά. Δεν θέλω να κάνω κριτική, ούτε να κάνω τον υπερεπιστήμονα. Όμως επαναλαμβάνω, στη βάση αυτών των διαφορετικών απόψεων δεν είναι μόνο επιστημονικές διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά είναι και πολιτικές. Πριν συνεχίσουμε στα θέματα παιδείας, γιατί υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, είχαμε πει στην κυρία Υπουργό, ήδη πριν το Πάσχα, πριν τη Μεγάλη Δευτέρα, να συγκληθεί μια επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, που είναι διάσκεψη, να έρθουν οι ειδικοί εκεί για να γίνει διάλογος και εκπαιδευτικοί. Γιατί αυτοί που θα πάρουν το μέρος, θα απομιστούν τη μεγάλη ευθύνη να ανοίξει το σχολείο, είναι οι εκπαιδευτικοί. Πρέπει να ακούσουμε τη γνώμη τους. Και άκουσα τις επιφυλάξεις του κ. Κικίνη νωρίτερα. Ακριβώς. Να σας κάνω και μια παρατήρηση που έχει σημασία. Να ξέρετε ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα μάλιστα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών είναι υψηλός. Είναι κοντά στα 60. Χρόνια να γίνουν προσλήψεις. Αυτό είναι γνωστό. Ακριβώς. Άρα πολλοί λοιπόν, θεωρούνται και ευπαθείς ομάδες. Ακριβώς. Πολλοί είναι και σε ευπαθείς ομάδες. Και αυτό το λάβουμε υπόψη μας, σοβαρά. Ίσως σε αυτή η κατάκτηση των τηλεδιασκέψεων να πρέπει να σε εγχυστεί. Τι θα κερδίσει ένα παιδί αν ανοίξει το σχολείο τώρα, σκέφτομαι. Βεβαίως μια επικοινωνία με το σχολείο, που είναι σημαντικό πράγμα. Δεν είναι τόσο θέμα μάθησης, είναι ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου. Ένα από τα θέματα της επικαιρότητας όμως, το οποίο θα θέλαμε να σχολιάσετε, κύριε Φίλη, είναι το θέμα με την τηλεκατάρτιση και την υπόθεση των περίφημων vouchers. Η κυβέρνηση φαίνεται να παραδέχεται το λάθος στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος και χτες έκανε ένα βήμα πίσω, όχι ένα βήμα πίσω, έκανε πλήρως πίσω, μεταβολή θα λέγαμε, το ακύρωσε και πλέον θα πληρώσει τα χρήματα από τον προϋπολογισμό. Το γεγονός ότι αναγνώρισε το λάθος, αυτό δεν έχει χαρακτηριστικά εντιμότητας? Πρώτα απ' όλα, να δούμε ποιο είναι το λάθος. Το λάθος, συσσαγωγικά, ήταν ότι δόθηκαν χρήματα σε 7 περίπου πλατφόρμες και κάποια και καλά κύριες πλατφόρμες πήραν τα χρήματα για την τηλεκατάρτιση, η οποία ήταν και χαμηλού επίπεδου. Προσέβαλε τους ανθρώπους, όπως τα είδαμε όλα τα στοιχεία. Ναι. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή? Αυτό είχαμε πει και εμείς εδώ. Δεν δόθηκαν τα χρήματα κατευθείαν τους ωφελούμενους, τους επιστήμονες. Ένα κοινοτικό πρόγραμμα, λέει, δεν γινόταν. Αυτό μας είπαν. Όχι, κάθε άλλο. Υπάρχει απόφαση της Κομισιόν τώρα μέσα στην κρίση, όπου μπορεί να δοθούν τα χρήματα. Δεν χρειάζεται κατάρτιση, να δοθεί ενίσχυση. Το λέει η Κομισιόν. Ναι. Τώρα ρωτώ, γιατί επελέγησαν αυτές οι πλατφόρμες να δοθούν τα χρήματα? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και δεν είναι ένα λάθος, όπως βλέπετε. Για σας είναι μεγάλο το πολιτικό θέμα που έχει δημιουργηθεί? Εδώ ο Πρωθυπουργός έκανε πίσω. Δεν καταλαβαίνω τι μεγάλο το πολιτικό θέμα. Μέσα στην κρίση που έχουμε, να υπάρχει διάθεση δημόσιου χρήματος με αυτόν τον τρόπο. Η ευθύνη ποιον βαραίνει?
κατά γνώμη συνολικά την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν θέλω να μιλάμε τώρα. Ναι. Αυτή. Και εάν έκανε πίσω ο κύριος Πρωθυπουργός, ναι, χθες είδα τον κύριο Γεωργιάδη στο ένα τηλεοπτικό κανάλι, ναι, το βράδυ, να μην κάνει πίσω, να επιμένει. Ναι. Για πέστε, ναι, μου τώρα. Ναι, ποιο είναι αυτήν, λοιπόν. Βέβαια, συνολικά. Άκουσα και το Κινάλ, ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ που θέτουν και θέμα παρέτησης του κυρίου Γρούτση. Ναι. Δεν είναι, κάναμε λάθος, συγγνώμη. Εσείς θα ζητούσατε παρέτηση του κυρίου Βρούτση ως ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το θέμα? Έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ζητήσει. Ναι. Και το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ζητήσει. Βέβαια, αλλά το γεγονός. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο. Είναι έκτακτες συνθήκες, βέβαια, κύριε Φίλη. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, έτσι. Δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από όλα τα πράγματα. Απλώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια πίεση γενικώς των ημερών και τη ζούμε όλοι μας. Προχθές είχαμε άλλα χρήματα που δόθηκαν από την κυβέρνηση. Τα χρήματα προς τα κανάλια. Και ακόμα δεν ξέρουμε πόσο πήρε ο καθένας. Ακόμα δεν έχει βγει στη διάβγεια το ποσό που πήγε επακριβώς. Κύριε Φίλη, απλώς να πούμε μέσα στην κρίση. Κύριε Φίλη, έχουμε μια καλή είδηση από το κρανίδι, τη λέμε τώρα, και τα 177 δείγματα στους κατοίκους, τον έλεγχος που έγινε στους κατοίκους, είναι αρνητικά και νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη, μια μεγάλη ανακούφιση για μια περιοχή η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο τα τελευταία 24 ώρα. Παρακαλώ, συνεχίστε απλώς. Και ένα καλό λόγο και βεβαιώνει ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκροτημένη από πλευρά της πολιτείας. Ακριβώς. Θα ήταν ευχής έργο αν αυτή η προσπάθεια, ναι, μπορούσε να επεκταθεί, ναι, σε τομείς όπως είναι τα κάμπ αυτά με τους πρόσφυγες παντού σε όλη την Ελλάδα, ναι, όπως είναι οι φυλακές. Έχω υπόψη μου το γράμμα του Διευθύντη του Σχολείου των Φυλακών Αυλώνα, του κυρίου Δαμιανού, ο οποίος ζητά να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία και ακόμα δεν έχει λάβει απάντηση. Ναι. Όπως είναι στο στρατό και ιδιαίτερα στα καράβια, στα του πολεμικού ναυτικού, βέβαια, που είναι το ένα παιδί δίπλα στ' άλλο μέσα εκεί. Κύριε Φίλη, είναι πολλά τα θέματα που αξίζει να συζητήσουμε, αλλά θα θέλαμε την τοποθέτησή σας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που φέρνει αρκετές αλλαγές μέσα σε αυτές, την αύξηση εξεταζόμενων μαθημάτων, την εισαγωγή κόντρα μαθημάτων, την επαναφορά της τράπεζας θεμάτων, αλλά και της διαγωγής στα απολυτήρια. Και την επιστροφή των πειραματικών και των προτύπων σχολείων. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία του νομοσχεδίου, η λογική, είναι ένα πιο δύσκολο σχολείο. Το τελειώνουν λιγότερα παιδιά και να δίνει τη δυνατότητα να έχουν πελατεία, ναι, τα ιδιωτικά κέντρα. Γιατί ένα παιδί που δεν τελειώνει το σχολείο για να πάει στο πανεπιστήμιο θα πάει, αν μπορεί η οικογένειά του το στείλει, στις διάφορες δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ακόμα και αν τελειώσει και δεν πάει στο πανεπιστήμιο για να είναι δύσκολα τα πράγματα, θα το στείλουν, ναι, σε ένα κολέγιο, τα οποία πρόσφατα, όπως είπε η αρμόδια υπουργός, ναι, τα αναβάθμισε να είναι ισότιμα τα πτυχία τους με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων σε σχέση με τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Έχει και κάποια θετικά. Αλλά υπάρχει όμως, ένα σχέδιο. Φίλοι, το αυτό νομοσχέδιο. Να ολοκληρώσω, ναι. Κοιτάξτε, όποιο νομοσχέδιο, ναι, επιχειρεί να κάνει αυτά και άλλα, ναι, δεν μπορεί να γίνει σε συνθήκες που η Βουλή δεν λειτουργεί, ναι, που δεν λειτουργούν τα σχολεία, που δεν μπορεί να ακουστεί η γνώμη των εκπαιδευτικών. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια, δυστυχώς, υφαρπαγής της ψήφου της Βουλής. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Δεν μπορείτε για αλλαγές. Δεν μπορείτε για αλλαγές που είναι οπωσδήποτε να γίνουν τώρα. Μπορεί να γίνουν σε 2 μήνες, σε 3, σε 5. Να. Έτσι αλλιώς και τα μέτρα που προτείνονται δεν προτείνονται να εφαρμοστούν από φέτος. Άρα θεωρείτε ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την παρούσα κατάσταση. Ακριβώς. Παραβιάζει μια πραγματικότητα που σήμερα υπάρχει δυστυχώς έκτακτη κατάσταση και παραβιάζει τις κοινωνικές διαδικασίες. Γι' αυτό, ναι, ζητήσαμε, ναι, οποιαδήποτε συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό, ναι, να αναβληθεί για μετά την κρίση. Απλό είναι. Τι βιάζονται. Και τι ξέρει πρεμούρα. Κύριε Αλλά φίλε, ξέρει πρεμούρα, το, ναι, τονίζω αυτό, ναι, διότι υπάρχει σχέδιο να σπρωχτούν παιδιά στον ιδιωτικό κλάδο της εκπαίδευσης. Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση. Καλά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας. Χρόνια γεια πολλά. Σας, γεια σας. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε περιπέτεια.